Μια χώρα δεν πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της. Ξέρετε κάτι, πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Ναι, αλλά δεν είχαμε μάθει ποτέ ότι υπάρχει. Δεν είχαμε μάθει ποτέ ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Κύριε Παπαδάκη, το θέμα αυτό είχε έρθει και στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως και στην πολιτική γραμματεία που. Μισό λεπτό. Μην μου το περνάτε στα γρήγορα. Όταν είσαστε εσείς βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχε έρθει σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το θέμα και σας είχε αναλυθεί. Είχε τεθεί και τους είχα πει ότι είναι ανοησία από τότε που αναγνωρίσανε το χρέος στις 20 Φλεβάρι του 2015. Πότε έγινε η συζήτηση αυτή στην κοινοβουλευτική ομάδα? Ένα μήνα μετά, Μάρτιος του 2015, Απρίλιος του 2015. Μάρτιο του 2015 λοιπόν είχε γίνει συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι είχαν θέσει το θέμα. Είχε αναλυθεί το και το θέμα. Και δηλαδή θα σου εξηγήσανε πώς θα γίνει. Κύριε Παδάκη, είχε τεθεί το θέμα από αρμοδιότερους στα οικονομικά. Από εκεί και πέρα, εγώ. Σας είχε έρθει ο κύριος Βαρουφάκης, σας το είχε εξηγήσει. Η αρμόδια αυτή ήταν τότε, κύριε Παδάκη. Άρα λοιπόν, μια δεύτερη ομολογία. Είναι σημαντικό. Μια δεύτερη ομολογία, κατάθεση, όχι ομολογία. Είναι σημαντικό όμως. Ότι στην κοινωνική. Μισό λεπτό, γιατί μου βγάζετε είδηση τώρα. Τα θέματα δεν ήταν μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ετίθεται τα θέματα. Εσείς λέτε ότι και κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα, το Μάρτιο του 2015. Σας έγινε ανάλυση. Όχι με οθόνες στο γραφείο του, όχι με οθόνες, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Όχι. Όπως έγινε και λένε ότι έγινε. Δεν είχατε οθόνες εσείς. Λοιπόν, εσείς δεν είχατε οθόνες. Και με προζέκτορες, εντάξει. Αποκάλυψη. Σε κάθε περίπτωση όμως, τους είπα εγώ, θέλετε και τη δική μου θέση. Θέλετε και τη δική μου θέση. Ότι είναι ανοησία άπαξ και αναγνωρίσατε το χρέος, άπαξ και στείλατε το λογαριασμό στο λαό, είναι ανοησία να λέτε για εναλλακτικά σχέδια. Διότι παραιτηθήκατε από τη διαγραφή του χρέους. Από εκεί και πέρα έπρεπε να λύσουμε το θέμα με το χρέος. Αυτές οι συζητήσεις, κύριε Παδάκη, γινόντουσαν επιδερμικά και ανούσια, όχι συστηματικά, και μάλιστα από και τούτο μια και θεωρείται αποκάλυψη. Όλα ήταν γνώση του κυρίου Πρωθυπουργού. Όλα ήταν γνώση του αξιωτήμου κυρίου Πρωθυπουργού και τη ηγετική ομάδα. Πάντως και αυτό το θεωρούμε αποκάλυψη, γιατί μετά τον κύριο Τσιρόνη που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τους υπουργούς που μας λένε τώρα το ξανά με βλέπετε. Και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην οποία. Όχι, ο Αλέξης λέει ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα το ξέρει. Όλοι οι βουλευτές.